ή διατηρώντας την ψυχολογία μας σε καλά επίπεδα. Θα δούμε πώς γίνεται αυτό με την κλινική ψυχολόγο την Άντρια Μενελάου. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα κύριε Κωνσταντίνου, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ δύσκολες οι εποχές, τα όρια υπομονής εξαντλούνται. Πώς μπορούμε να τα διατηρήσουμε, γιατί μάθαμε από πολύ μικρά παιδιά ότι η υπομονή έχει και τα όρια της. Πολύ σωστά, κύριε Κωνσταντίνου. Είναι γεγονός πως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη για όλους μας. Ναι. Να πούμε πως πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκεται σε συνθήκες υποχρεωτικής απομόνωσης εφόσον έχει επιβληθεί από τις αρμόδιες αρχές. Σίγουρα η απομόνωση θα επιφέρει δυσάρεστα συναισθήματα για όλους. Δηλαδή, μπορεί να επιφέρει θλίψη, άγχος, θυμό, ακόμη και οργή. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τον εαυτό μας με όσο μπορούμε το δυνατόν καλύτερα. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Καταρχήν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε μια ευέλικτη ρουτίνα. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε. Θα διατηρήσουμε δηλαδή μια συνοχή και μια συνέπεια στα ωράριά μας. Δηλαδή, να κρατήσουμε μια συνέπεια στο πρωινό μας ξύπνημα, στην ώρα που πάμε για ύπνο το βράδυ, την ώρα που, που λαμβάνουμε τα γεύματά μας. Ο λόγος που συνιστάται αυτό είναι επειδή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει η αβεβαιότητα και ο πανικός, το αίσθημα της ρουτίνας και της δομής μας προσφέρει μια σταθερότητα και μια ασφάλεια, όπως καταλαβαίνετε. Επιπλέον, η σωματική άσκηση, ο ποιοτικός ύπνος, η γυμναστική, η σωματική άσκηση, είπαμε, ο ποιοτικός ύπνος και μια ισορροπημένη υγιεινή διατροφή είναι βασικά συστατικά για μια καλή ψυχική κατάσταση. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε εκτεθειμένοι σε πάρα πολλές ειδήσεις. Δηλαδή, υπάρχει πάρα πολλή πληροφόρηση σχετικά με τον ιό. Σε αυτή την περίπτωση, καταλαβαίνετε πως μπορεί να επιβαρύνει την ψυχική μας διάθεση. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να περιορίσουμε την έκθεσή μας στις εξελίξεις. Δεν εννοώ σε καμία περίπτωση να μην ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις, να μην παρεξηγηθώ. Απλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε συγκεκριμένες στιγμές κατά τη διάρκεια της μέρας και μόνο από αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. Ναι, γιατί ακούμε πάρα πολλά τις τελευταίες μέρες, πολλά fake news όπως τα χαρακτηρίζουμε. Η νότα αισιοδοξίας μπορεί να προκύψει μέσα και από το τι επιλέγουμε να διαβάσουμε, τι επιλέγουμε να δούμε στην τηλεόραση. Φυσικά, μπορούμε έτσι να το περιορίσουμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Επειδή τις τελευταίες μέρες υπάρχει μόνο αυτό το κομμάτι των ειδήσεων. Δεν υπάρχει και κάτι ευχάριστο, οπότε μπορούμε να το προσφέρουμε μόνοι μας αυτό στον εαυτό μας. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται με τις ανθρώπινες σχέσεις που αντιλαμβάνομαι ότι δοκιμάζονται πολύ αυτές τις μέρες. Κοιτάξτε, ναι. Οι συνθήκες της υποχρεωτικής αυτής απομόνωσης του εγκλεισμού έχουν διαταράξει την καθημερινότητά μας. Οπότε πολλά ζευγάρια αναγκάζονται να έρχονται σε επαφή, να είναι μαζί 24 ώρες το 24ωρο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα προκαλέσει ένα αίσθημα ασφυξίας και αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιες στιγμές να κρατήσουμε την ιδιωτικότητά μας και την ατομικότητά μας, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ο καθένας τον δικό μας χώρο. Το space που λέμε. Ναι, ακριβώς. Χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ βασικό. Οπότε, θα ήταν καλό όμως, επειδή ο σεβασμός και η επικοινωνία είναι κλειδιά για μια ομαλή συγκατοίκηση, θα ήταν καλό σε τέτοιες στιγμές που επικρατεί ο φόβος, ο πανικός για το άγνωστο και την αβεβαιότητα, να συζητάμε οποιαδήποτε παράπονα έχουμε με τον σύντροφό μας, χωρίς όμως να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον και να επικρίνουμε ο ένας τον άλλο, εφόσον αυτό δεν είναι βοηθητικό. Ναι. Πιστεύετε ότι αυτές οι μέρες θα δείξουν και το επίπεδο των σχέσεων των ζευγαριών, αν πραγματικά υπάρχουν στοιχεία όπως η αγάπη, ο σεβασμός κλπ. Γιατί μέσα σε μια ρουτίνα όπου ο καθένας πάει στη δουλειά του, υπάρχει απόσταση κλπ. Ίσως να υπάρχουν και επίπλαστες σχέσεις οι οποίες διατηρούνται μέσα στα βάθη του χρόνου. Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Σίγουρα πολλές σχέσεις θα δοκιμαστούμε μέσα από αυτό. Ναι. Εδώ θα φανεί ποιες σχέσεις θα αντέξουν. Διότι το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα για την εξέλιξη, το πώς θα εξελιχθεί κάτι το οποίο κανένας μας δεν γνωρίζει, θα δοκιμάσει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Εδώ θα φανεί ποιοι άνθρωποι έχουν έτσι, ποιες σχέσεις έχουν περισσότερο την επικοινωνία, ποιες είναι σταθερές οι βάσεις τους. Οπότε ο κορονοϊός μπορεί να δοκιμάσει και αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνοι τους, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι με κάποιους και πάλι να νιώθουν μόνοι.
Τέτοιες συνθήκες προφανώς φέρνουν και σημάδια κατάθλιψης. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα και καταρχήν να σας ρωτήσω, είστε κι εσείς στην διάθεση του κόσμου, αντιλαμβανόμαστε. Φυσικά. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, είναι αναμενόμενο αυτές τις μέρες να υπάρχουν, να υπάρχουν όλα αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα που έχουμε προαναφέρει. Ναι. Άγχος, θλίψη, θυμός και ούτω καθεξής. Ο κόσμος φοβάται. Ο κόσμος είναι τρομαγμένος. Επικρατεί μια βεβαιότητα. Και αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, να πούμε πως οι περισσότεροι ειδικοί ψυχικής υγείας, αν όχι όλοι, προσφέρουν υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και φροντίδας μέσω τηλεδιάσκεψης. Δηλαδή, μπορούν να γίνουν πολλές συνεδρίες μέσω του προγράμματος του Skype. Ναι. Να πούμε επίσης, το οποίο κάτι είναι πολύ σημαντικό, το Υπουργείο Υγείας έχει βγάλει σχετική ανακοίνωσή του τις τελευταίες ημέρες, όπου παρέχει τέτοιες υπηρεσίες, οι οποίες στελεχώνονται από ειδικούς κλινικούς ψυχολόγους. Επίσης, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου στηρίζει αυτό το κομμάτι επίσης και φυσικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση. Οπότε, αν εσείς ή κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο παρουσιάζετε συμπτώματα κατάθλιψης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε ειδικό ψυχικής υγείας μέσω τηλεδιάσκεψης. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Έχω την εντύπωση ότι την επόμενη μέρα που θα περάσει αυτή η κρίση θα έχετε πολλή δουλειά. Γιατί θα υπάρξουν για μεγάλο χρονικό διάστημα κατάλοιπα ανασφάλειας, φόβου κλπ. Μέχρι να επανέλθουμε σιγά σιγά στην καθημερινότητά μας. Σίγουρα. Μέχρι να επανέλθουμε στο φυσιολογικό θα χρειαστούμε όλοι στήριξη ψυχολογική. Ένας ψυχολόγος μπορεί να χρειαστεί ψυχολόγο. Φυσικά, ναι, φυσικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και ουσιαστικό. Δηλαδή, ο ψυχολόγος πρέπει να πηγαίνει σε ψυχολόγο, ώστε να λύσει τα δικά του θέματα, γιατί πώς θα βοηθήσει τον άλλον άμα δεν τα λύσει. Σωστό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.